Έπρεπε, φίλοι μου αγαπημένοι, να είστε εδώ αυτές τις ημέρες που έχουμε γεμίσει από χαρά. Εδώ στο Τρίκορφο της Φωκίδος, στο μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ. Και μιλάω από χαρά γιατί, διότι δίπλα ακριβώς από το μοναστήρι μας είναι η χώροι φιλοξενίας της Ιεράς Μονής για νέους. Έρχονται εδώ δηλαδή νέα παιδιά και κατασκηνώνουν και γέμισαν από παιδικές φωνές. Παιδάκια του Δημοτικού έχουν έρθει της Πέμπτης και της Έκτης και είναι, τι να σας πω, τόσο όμορφα τα πρόσωπάκια τους, είναι τόσο αθώα, τόσο χαρούμενα που παίζουν. Περπάτησα ανάμεσά τους, πήγα, τα είδα για λίγο, τα ευλόγησα, τα έφεραν οι γονείς τους να κάτσουν 10 ημέρες, περίπου 12, και μετά θα συνεχίσουν να έρχονται και άλλα παιδιά, αγόρια γυμνασίου λυκείου, κορίτσια γυμνασίου λυκείου, φοιτητές και φοιτήτριες, χριστιανικά ζευγάρια μέχρι 50 ετών. Αυτές τις ημέρες ο χώρος μας φιλοξενίας της Μονής, εκεί στις κατασκηνώσεις όπως το λέγαμε παλιά, είναι γεμάτο από χαρούμενες παιδικές φωνές. Αξίζει, αδελφοί μου, να θυσιάζεσαι, να κουράζεσαι για αυτά, για αυτές τις ψυχούλες που είπε ο Χριστός, αφήστε τα παιδεία, αφήστε τα παιδιά δηλαδή, ελθέν πρόσμε, να έρθουν κοντά μου τα παιδιά, αφήστε τα, καθότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών, διότι σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ανήκει σε αυτά? Διότι έχουν αθώες καρδιές, απονήρευτες καρδιές, δεν έχουν εμπάθεια, δεν έχουν κακία, δεν σκέφτονται άλλα λένε και άλλα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Κυριαρχεί η αθωότητα και γι' αυτό ο Χριστός είπε, αν δεν γίνει η καρδιά σας σαν και αυτών των παιδιών Βασιλεία Θεού, δεν θα κληρονομήσετε. Αδέλφια μου, σας περιμένω να έρθετε στο Τρίκορφο και όσοι από εσάς θέλετε να φιλοξενηθείτε και είστε μέσα στα όρια αυτά, δηλαδή μαθητέ, αγόρια, κορίτσια, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, φοιτήτριες, ζευγάρια μέχρι 50 ετών, δεν έχετε παρά να δηλώσετε θέσεις στο τηλέφωνο της Μονής, στο 2634 0 44 282. Αλλά και όσοι θέλετε δωρεάν να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, να εργαστείτε εδώ κοντά στα παιδιά, στην κουζίνα και σε άλλους χώρους, είστε ευπρόσδεκτοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Λοιπόν, βλέπω τα προσωπάκια τους και χαίρομαι. Αλλά τι με έκανε να θλίβομαι? Ξέρετε, είμαι πρωτοσύγγελος και με πολλές μητροπόλεις που ομιλώ, αλλά και με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και με άλλες μητροπόλεις, με επισκόπους, με άλλους πρωτοσυγγέλους, αλλά και τώρα που βλέπω αυτά τα παιδάκια, όταν ρώτησα πόσοι είναι χωρισμένοι οι γονείς σας, σήκωσαν πάρα πολλά τα χέρια τους. Σήκωσαν αρκετά παιδιά τα χέρια τους. Γέμισε ο κόσμος διαζύγια, αδελφοί μου. Και είναι διαζύγια εγωισμών κυρίως. Το έχω ξαναπεί. Οι εγωισταίοι άνθρωποι, ενώ είναι ερωτευμένοι, αγαπιούνται τον πρώτο, το δεύτερο χρόνο. Ο έρωτας, ξέρετε, όλα αυτά χάνεται σε λίγο. Χάνεται, αδελφοί μου. Φεύγει, με αποτέλεσμα, εάν δεν έχω ένα σωστό χαρακτήρα, τότε θα βγάλω τον κακό μου χαρακτήρα. Τότε θα φανεί το πόσο εγωιστής είμαι, το πόσο εμένω στις απόψεις μου. Με αποτέλεσμα να τσακώνομαι ο άντρας με τη γυναίκα, η γυναίκα με τον άντρα, πιανού θα γίνει το θέλημα. Κανένας δεν λέει να γίνει το θέλημα του Θεού. Εδώ είναι γραμμένο το θέλημα του Θεού. Επαναλαμβάνω πόσες φορές σας το έχω πει. Μπείτε στο μοναστηριακό κελάρι και πάρτε την Καινή Διαθήκη, τους 2 τόμους της Παλαιάς Διαθήκης, να δείτε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δεν διαβάζουμε Γραφή. Είμαστε λαός που δεν διαβάζει Γραφή. Και όχι μόνον δεν διαβάζει, αφού δεν ξέρω το θέλημα του Θεού, πώς θα το εφαρμόσω. Είναι σαν να μην ξέρω να πάω σε μια χώρα, ποια είναι η νομοθεσία της χώρας. Τι λέει κάθε νομοθέτη σε μια χώρα. Έτσι και εμείς οι βαπτισμένοι ανήκουμε στη Χριστιανούπολη, ανήκουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε εγγεγραμμένα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Από την ώρα που βαπτίζομαι, από την ώρα που κοινωνάω, που εξομολογούμε, από την ώρα που ζω το Χριστό μες στην καρδιά μου, είμαι μέλος της Βασιλείας του Θεού. Ένα πέραντο βασίλειο που ξεκίνησε από τα Ιεροσόλυμα και έχει επεκταθεί σε όλη την οικουμένη. Αλλά ο νόμος είναι εδώ. Η νομοθεσία η δικιά μας είναι εδώ. Δεν έχουμε εμείς τους νόμους, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Μπάιντεν, ούτε του Πούτιν. Εμάς πάνω από όλα αυτά έχουμε τον νόμο του Χριστού. Γι' αυτό μπείτε στο μοναστηριακό κελάρι, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Μονής μας. Βρείτε αυτά τα βιβλία και άλλα βιβλία πνευματικά και δικά μου και άλλων συγγραφέων. Μελετήστε τα. Θες να είσαι σωστός χριστιανός? Εάν δεν διαβάσεις, αν δεν μάθεις, πώς θα είσαι? Αλλά αδελφοί μου, τώρα πάταγα σε ένα μήνυμα. Ένας νεαρός με ρωτούσε τι θα γίνουν όλοι οι άλλοι που ανήκουν σε άλλες θρησκείες, και του λέω, παλικάρι μου, άκου τις ομιλίες μου, μην ακούς μόνο μία. Βάλτε ένα πρόγραμμα να ακούτε κι άλλες κι άλλες κι άλλες. Έχω απαντήσει σε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν. Και σε αυτό που με ρωτάς έχω απαντήσει. Και σε αυτό που σκέφτεσαι εσύ να με ρωτήσεις έχω απαντήσει. Άλλες ομιλίες είναι σύντομες, άλλες είναι 1 ώρα, άλλες είναι 1,5. Αλλά το κανάλι είναι κατηχητικό. Και γι' αυτό θέλω να τα αγαπάτε, γιατί κατηχεί, σας γνωρίζει το Χριστό. Και γι' αυτό πρέπει και να εγγράφεστε. Εκεί που λέει εγγραφή, παρακαλώ να εγγράφεστε και να το διαδίδετε. Έχω ξαναμιλήσει για τα διαζύγια. Πήρε χθες ένας αιρετικός και μας έλεγε ότι δεν υπάρχει δεύτερος γάμος. Λοιπόν, πού το βρήκατε, λέει, δεύτερος γάμος? Και του είπα, μπες μέσα στο κανάλι μου. Μου λέει, το βλέπω το κανάλι σας. Α, χαίρομαι, λέω, που και οι αιρετικοί και οι πλανεμένοι βλέπετε κι εσείς το κανάλι, μπας και μάθετε τίποτα. Δεν άκουσες ότι ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πέθανε η γυναίκα σου, πέθανε ο άντρας σου. Αν μπορείς να εγκρατεύεσαι, μην ξαναπαντρεύεσαι. Εάν όμως δεν μπορείς να εγκρατευτείς, τότε ξαναπαντρέψου. Άρα ευλογεί ο Παύλος το δεύτερο γάμο. Το ίδιο ισχύει και για τον τρίτο. Το ίδιο ισχύει. Έχει η Γραφή, έχει για όλα τις απαντήσεις. Και μιλάει και γιατί έδωσε και διαζύγιο. Για τον εγωισμό πάλι, για τη σκληροκαρδία τους λέει. Ενώ δεν επέτρεπε ο Θεός εδώ στην Παλαιά Διαθήκη το διαζύγιο, το επέτρεψε, λέει ο Θεός, παρά μόνο για αμοιχεία, το επέτρεψε ο Θεός για τη σκληροκαρδία. Ήταν πολύ εγωίστε πάλι τότε οι άνθρωποι. Ήθελαν σών και καλά να περνάει το δικό τους. Όχι το δικό μας, το θέλημα του Θεού, το οποίο το βρίσκω μέσα στην Αγία Γραφή. Μόνον τότε το σπίτι σας θα ειρηνεύει. Θέλεις να ειρηνεύει το σπίτι, άντρας, γυναίκα και παιδιά, πρέπει να ζουν κατά Χριστόν, την εν Χριστώ ζωή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από το κανάλι. Γι' αυτό σας λέω να το παρακολουθείτε, να εγγράφεστε αν σας αρέσουν και να το διαδίδετε και σε άλλους. Και ευχαριστώ όσους το κάνετε. Αλλά πρέπει να ζείτε την εν Χριστώ ζωή. Και γι' αυτό πήγα δίπλα, όπως σας είπα, στις κατασκηνώσεις μας και είδα τα παιδάκια αυτά που διψούν για Χριστό. Αλλά και μεθαύριο που θα έρθουν παιδιά λυκείου, γυμνασίου, φοιτητέ. Έρχονται με πόθο. Αφενός μεν να μας γνωρίσουν και εμένα και να ζήσουν. λίγες ημέρες κοντά μας, αλλά έρχονται να γνωρίσουν τον Χριστό. Και εκεί ο υπεύθυνος νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος τα φροντίζει, τους ομιλούμε χριστιανικά, διδάσκουμε, παίζουν παιχνίδια όμορφα, αδελφοί μου. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε την εν Χριστώ ζωή. Μόνο τότε δεν θα έχουμε διαζύγια. Αλλά όμως, είπαμε, τα διαζύγια είναι μια αιτία του εγωισμού μας. Το κράτος τα λέει ασυμφωνία χαρακτήρων. Αχ, αυτή η υποκρισία του κράτους. Τι ασυμφωνία χαρακτήρων. Υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσω με κανέναν? Εδώ διαφωνώ με τη μάνα μου, κάθομαι με τη μάνα μου, εσύ δηλαδή, και διαφωνείς με τη μάνα που σε γέννησε, με τα αδέλφια που μεγάλωσες, δεν συμφωνείς. Πώς, βρε άνθρωπέ μου, αν παντρευτείς μια ξένη γυναίκα, πώς θα συμφωνήσεις? Μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει σε μια άλλη οικογένεια. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι δυνατόν μια κοπέλα που ερωτεύτηκα επειδή εγώ την αγάπησα, αλλά έχει μεγαλώσει σε άλλο περιβάλλον, από άλλη κοιλιά? Βρε, δεν συμφωνώ με τα αδέλφια μου και με τη μάνα μου. Θα συμφωνήσω με τη γυναίκα μου? Πώς το καταλαβαίνετε? Νομίζετε επειδή είναι ο έρωτας και τυφλώνει. Μετά έρχεται η πραγματικότητα. Ο γάμος τι είναι? Ένα ψάρι που ψήνεσαι πάνω στη σκάρα, πάνω στα κάρβουνα, πότε από εδώ και πότε από εκεί. Ψήσιμο είναι. Ήρθε μια κυρία και μου λέει, αδελφοί μου, και μου λέει, αχ πατέρα μου, μου λέει, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω, δεν έχω άλλο υπομονή. Δεν αντέχω, έχω 4 παιδάκια. Το ένα ζητάει το δικό του, το άλλο το δικό του. Ο άντρας μου παράξενος, δεν μου συμπαραστέκεται, δεν με βοηθάει. Όλο γκρινιάζει, όλα εγώ φταίω, όλα μου τα ρίχνει επάνω μου. Λοιπόν, δεν αντέχω. Πολλές φορές μου λέει, νευριάζω κι εγώ και ξεφεύγω από τον ευθεία δρόμο. Ξεφεύγω, δεν είμαι αυτή που πρέπει. Συμβουλεύτε με τι να κάνω. Μόλις άκουσα έτσι, αδελφοί μου, και το ίδιο έχουν έρθει και άντρες και μου έχουν πει. Ότι δεν αντέχουν τη γυναίκα τους πια. Δεν αντέχουν τις φωνές της. Δεν αντέχουν την κρίνια της. Δεν αντέχουν τα παιδιά που το καθένα θέλει να κάνει το δικό του. Και έχουν κάνει το σπίτι ξενοδοχείο, ύπνο και φαγητού. Έρχονται, μου λέει, κλείνονται μες στο δωμάτιό τους, πάτερ μου. Δεν μου δίνουν σημασία, ούτε καλησπέρα, φεύγουν, δεν μου λένε που πάνε. Έχω την κρίνια από τη γυναίκα μου, αδελφοί μου, και δεν αντέχω και δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ έχουμε άλλο πρόβλημα πάλι. Όπως το είπα στη γυναίκα, λέω, σας έβαλε ο Θεός οδηγούς σε ένα αυτοκίνητο επάνω. Τι μου λες, καλή μου κυρία, της λέω, και καλέ μου κύριε, τι μου λέτε? Ότι ξεφεύγετε συχνά διότι δεν έχετε υπομονή και νευριάζετε από την ευθεία οδό. Ξέρετε τι μου λέτε, λέω. Μου λέει, τι? Αφού οδηγείτε και σας έχει βάλει ο Θεός καπετάνιο και οδηγό της οικογενείας, εσένα και τον άντρα, όταν ξεφεύγεις από την ευθεία οδό, είναι σαν να μου λες ότι το αυτοκίνητο το ρίξες έξω. Και άντε μια φορά μπορεί να συμβεί, να γλιστρήσεις και να πέσεις έξω. Αλλά εσύ μου λες ότι ξεφεύγεις συχνά γιατί έχασες την υπομονή σου, άνθρωπέ μου. Πώς θα σε εμπιστευτεί μετά ο άλλος όταν εσύ ξεφεύγεις? Δηλαδή, αν έχω ένα αυτοκίνητο και συνέχεια ξεφεύγω και πέφτω έξω, μια από εδώ, μια από εκεί, από το δρόμο, από την εθνική οδό, θα έμπαινα μέσα και να έχω σε ένα οδηγό? Που σημαίνει ότι σαν μάνα και πατέρας δεν είσαι ικανός να οδηγήσεις. Δεν έκανες για καπετάνιος. Σε βάλαν σε ένα καράβι και θα το βουλιάξεις. Γι' αυτό έχουμε τα διαζύγια. Δεν έκανες για καπετάνιο. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί μου, για όλα τα πράγματα. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για όλα τα πράγματα. Δηλαδή, και γι' αυτό πολλές φορές, όπως έλεγα και σε άλλο βίντεο, σε αυτό όπου μιλάω για την εξωσωματική, ότι πολλές φορές ο Θεός δεν δίνει και παιδί γιατί βλέπει ότι δεν είσαι ικανή σαν μάνα να μεγαλώσεις και μετά να διοικήσεις παιδιά. Θα το ρίξεις έξω το αυτοκίνητο, θα το βουλιάξεις το καράβι. Ναι μεν μπορεί να έχεις τον πόθο να γίνεις μάνα, αλλά ο Θεός που βλέπει πιο πέρα, ο Θεός που βλέπει πιο πέρα τι βλέπει? Βλέπει ότι θα το πετάξεις έξω, θα το βουλιάξεις, θα την κρεμίσεις την οικογένεια, θα έρθουν διαζύγια και μετά θα έχουμε τραυματισμένα παιδιά. Τραυματισμένα παιδιά που έφερε στη ζωή είτε με εξωσωματική είτε αν τα υιοθέτησες, γιατί η υιοθεσία επιτρέπεται βάσει και του νόμου του ελληνικού αλλά και του νόμου του Θεού. Επιτρέπεται η υιοθεσία και όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά είναι και μια μεγάλη πράξη αγάπης και ελεημοσύνης προς τον συνάνθρωπό μας. Και βεβαίως μπορεί κάποιος, αλλά πρέπει να είσαι κατάλληλος οδηγός. Πού πας ανθρωπέ μου? Ρώτησες τον Θεό αν μπορείς να γίνεις πατέρας, αν μπορείς, σε έχει για γάμο? Άντε επειδή βρήκαμε να παντρευτούμε, όπως εγώ έγινα ηγούμενος. Έχω 35 μοναχούς που πρέπει να τους διοικώ. Εάν δεν μπορώ να διοικήσω το μοναστήρι μου, δεν κάνω για ηγούμενος. Πρέπει να σηκωθώ να φύγω, να παραιτηθώ, να κάτσω απλός μοναχός. Δεν κάνουμε όλοι για ηγούμενοι, πως δεν κάνουμε όλοι για πρωθυπουργοί, επειδή ο καθένας έχει τη λόξα να γίνει πρωθυπουργός και να γίνει βασιλιάς ή να γίνει βουλευτής. Και μπαίνει μες στη Βουλή και τι έχουμε? Αυτό που γίνεται, τον μπάχαλο. Τον μπάχαλο. Ένα κράτος που δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Γιατί ο καθένας λέει το ένα και ο άλλος λέει το άλλο. Ξεχάσετε ότι έτσι χάσαμε τη Μικρά Ασία, διότι διχάστηκε ο βασιλιάς με τον τότε πρωθυπουργό τον Βενιζέλο. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος, διχάσανε τον κόσμο, ήρθαν οι Τούρκοι και τα σάρωσαν όλα. Τα σάρωσαν όλα. Γιατί δεν ήταν ικανοί να διοικήσουν ένα κράτος. Πού πας ανθρωπέ μου όταν δεν μπορείς να διοικήσεις? Πώς κάνεις η οικογένεια? Έτσι επειδή ερωτεύτηκες και θέλεις με την κοπέλα σου να κάνεις οικογένεια, είσαι άξιος? Πού έμαθες να οδηγείς την οικογένεια? Πού έμαθες να την οδηγείς? Ποιος σε δίδαξε? Πού, πώς, τι? Γι' αυτό μετά το καράβι βουλιάζει. Να πως γεμίσαμε αδελφοί μου, γιατί διαζύγια, γιατί νομίζουμε όλοι ότι μπορούμε όλα να τα κάνουμε. Όχι αδελφοί μου, είναι απαράδεκτο, εγωιστικό να νομίζω ότι εγώ κάνω για να κάνω οικογένεια. Αφού ο Θεός δεν επέτρεψε να παντρευτείς, αφού ο Θεός δεν έδωσε παιδιά, σκέψου ότι μήπως ο Θεός σε φυλάει από ένα ναυάγιο. Έχω ξαναπεί κάτι άλλο. Ερχόταν ένας εδώ και μου λέει, πάτερ μου λέει, επειδή γνωρίζεις κόσμο, επειδή σ' αγαπάνε ο κόσμος και τα λοιπά, και μήπως μπορείς να μιλήσεις πουθενά να με πάρουν στη ΔΕΗ? Γιατί προσπαθώ να με πάρουνε μου λέει και δεν με παίρνουν. Αυτό σε πάση περιπτώσει ήταν ο Δημοκράτης, τότε ήταν πάνω το Πασόκ, έβριζε το Πασόκ γιατί δεν τον έπαιρνε να διοριστεί στην ΔΕΗ. Μίλησα κι εγώ καημένος σε κάποιους που ήξερα, λοιπόν δεν τον πήρανε τελικά, αυτός επέμενε. Όταν ξαναβγήκε όμως η Νέα Δημοκρατία, τον πήρε η Νέα Δημοκρατία και μπήκε στη ΔΕΗ. Εγώ έκανε αδελφοί μου 7 ή 6 χρόνια να μπει στη ΔΕΗ. Όλο εμπόδια, δεν τον παίρνανε και του έλεγα, Κώστα μου, για να μην σε παίρνουν στη ΔΕΗ σημαίνει ότι ο Θεός δεν το θέλει για κάποιο λόγο. Δεν έχεις ακούσει κάθε εμπόδιο για καλό? Ο Θεός για τον καθένα μας έχει ένα σχέδιο. Το ίδιο και για το γάμο. Αν βλέπεις ότι δεν παντρεύεσαι, σημαίνει ότι ο Θεός ίσως δεν σε έχει για γάμο. Δεν σε έχει για γάμο ο Θεός. Τι θα κάνεις? Αυτή είναι δικιά σου επιλογή. Υπάρχει και ο μοναχισμός, υπάρχει η μοναχική ζωή, αρκεί να ζούμε κοντά στο θέλημα του Θεού, εδώ κατά Χριστόν. Κατά Χριστόν να ζούμε. Λοιπόν, του λέω άσε το σχέδιο του Θεού. Αυτός εκεί επέμενε. Μετά από 6-7 χρόνια μπήκε. Τι έγινε? Την πρώτη εβδομάδα που μπήκε στη ΔΕΗ, κάπου εκεί κάτι λάθος έκανε και έπαθε ηλεκτροπληξία. Ακαριέα έμεινε. Κάρβουνο τον φέρανε στο σπίτι του. Ήρθε η γυναίκα του μετά και μου έλεγε: «Αχ, πάτερ μου, είχατε δίκιο. Ο Θεός τελικά έφερνε όλα τα εμπόδια για να τον σώσει από το θάνατο. Πήγε μόνος του στο θάνατο». Το ίδιο κι εσείς, αδελφοί μου. Σώνει και καλά να παντρευτώ. Σώνει και καλά να γίνω πρωθυπουργός. Σώνει και καλά να γίνω μάνα. Βρε, έμαθες να διοικείς? Θεωρείς τον εαυτό σου? Πόσο εγωιστής είσαι που θεωρείς τον εαυτό σου ότι θα καταφέρεις? Και γι' αυτό δεν τα καταφέρνετε και γι' αυτό έχουμε τόσα ναυάγια, τόσα διαζύγια που σας είπα, πήγα και στις κατασκηνώσεις, αλλά και ως πρωτοσύγγελος ένα θα σας πω. Στους 100 γάμους που γίνονται φέτος, το 2023, στους 100 γάμους οι 85 χωρίζουν. Το 24 οι 85 γάμοι θα έχουν χωρίσει. Θα έχουν βουλιάξει, τρέχουν και ζητάνε διαζύγια. Αυτό δείχνει οι στατιστικές των Μητροπόλεων της Ελλάδος. Αυτά δείχνουν. Είτε έκαναν πολιτικό που η Εκκλησία δεν τον θεωρεί γάμο, το κράτος τον αναγνωρίζει, είτε έκαναν θρησκευτικό γάμο. Έτσι, αν έκαναν πολιτική τελετή στο Δημαρχείο, είτε πήγανε και ευλογήθηκαν από το Θεό στην Εκκλησία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 85 ζευγάρια θα χωρίσουν τον ίδιο χρόνο. Το 24 δεν θα υπάρχουν. Και από τα 15% που μένουν, γιατί έχουμε κάποια που μείναν, σωθήκανε, το δεύτερο χρόνο και εκεί να χωρίζουν τα μισά. Χωρίζουν, και αν δεν χωρίσουν το δεύτερο, τον τρίτο. Και γι' αυτό γεμίσαμε ζωντοχύρες και ζωντοχύρους. Γέμισαν. Ακριβώς γιατί, πρώτον, γιατί ξεφύγαμε από το Θεό, δεν μαθαίνουμε να διοικούμε τα σπίτια μας με την Αγία Γραφή. Θες να σωθεί το σπίτι σου? Εδώ. Θες να μην βουλιάξει το καράβι? Εδώ και εδώ. Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εδώ, αδελφοί μου. Κοντά στην Εκκλησία. Να συμβουλεύεστε τον εξομολόγο σας. Να βρείτε καλό πνευματικό και να εξομολογήσετε. Και να του λέτε, αν πάτε καλά με τον άντρα, ο άντρας να λέει στον εξομολόγο αν πάει καλά με τη γυναίκα, τι θέματα έχει, αφού πει τις αμαρτίες του. Και γίνεται πνευματικός οδηγός της οικογένειας ο ιερέας μας. Αυτά τα ζευγάρια που έχουν εξομολόγο σπάνια χωρίζουν. Σπάνια χωρίζουν. Αδελφοί μου, όλοι, και εγώ έζησα μέσα σε μια οικογένεια. Παντού υπήρχαν προβλήματα. Και στη δική μου οικογένεια υπήρχαν. Αλλά όμως η γερόντισσα Παϊσία που υπήρξε και μητέρα μου κατά σάρκα, αδελφοί μου, και ο πατέρας έδιναν τη μάχη. Τη μάχη να σωθεί η οικογένεια. Να σωθεί η οικογένεια. Και γι' αυτό αγωνιζόντουσαν να ζούμε κατά Χριστόν. Μες στο σπίτι μας να εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο, η νηστεία, η προσευχή, το σπίτι να μυρίζει λιβάνι και όχι τσιγάρο. Και όχι τσιγάρο που είναι του διαβόλου, αλλά λιβάνι του Θεού. Και σώθηκε η οικογένειά μας. Σώθηκε και η μητέρα και ο πατέρας. Και έχουμε μεθαύριο, 1η Ιουλίου, και σας περιμένω, τον χρόνο της γερόντισσας Παϊσίας. Και έρχονται, από ό,τι πληροφορούμε, από πολλά μέρη άνθρωποι. Από πολλά μέρη έρχονται για να τιμήσουν τη γερόντισσα Παϊσία. η οποία έζησε ως Αγία επάνω σε αυτή τη γη. Ως Αγία. Και περιμένουμε και εσάς, αγαπητοί μου αδελφοί, να έρθετε. Και κλείνω υπενθυμίζοντας την αγάπη σας ότι 10 Νοεμβρίου μέχρι 17, μια οκταήμερη προσκυνηματική εκδρομή, πάμε στα Ιεροσόλυμα. Αίγυπτο, Κάιρο, Σινά, Ιεροσόλυμα. Θα είμαι και εγώ μαζί με τους πατέρες. Να έρθετε κοντά μας και δηλώστε θέσεις, το γράφει και η οθόνη σας, στο 210-52-21-860. Θα πάμε 8 ημέρες, μια πανέμορφη προσκυνηματική εκδρομή. Αδελφοί μου, να γιατί γεμίσαμε διαζύγια. Δεν ζούμε κατά Χριστόν. Εμείς με τα κηρύγματα, με τα σαρανταλίτουργα που κάνουμε, με το site που έχουμε, το blog, τη σελίδα μας στο διαδίκτυο, να μπαίνετε να διαβάζετε και να ακούτε και να βλέπετε. Μπαίνετε μέσα στο site, αδελφοί μου, gerontasnektarios, λατινικά γράμματα, .gr, και εκεί μέσα θα βρείτε ομιλίες μου, θα βρείτε παλιά συγγραμματά μου, δηλώσεις μου, το πότε δέχομαι στη Μονή. Τώρα, 2 την Κυριακή, 2 του μηνός, θα δεχτώ πάλι κόσμο. Θα το βρείτε μέσα εκεί. Όσοι θέλετε να γράφετε τα ονόματά σας, να τα μνημονεύουμε. Λέει μνημόνευση ονομάτων. Και ευχαριστώ όσοι μαζί με τα ονόματα στέλνετε και τον οβολό σας, τη βοήθειά σας για να στηρίξετε οικονομικά το έργο της Ιεράς Μονής. Και κατά αυτόν τον τρόπο όλοι εσείς γίνεστε κτήτορες. Ζήστε με την αγάπη, την ελεημοσύνη, την εξομολόγηση, με τον νόμο του Θεού μέσα στο σπίτι σας. Για να το σώσετε το σπίτι σας. Να το σώσετε. Να γιατί τα διαζύγια είναι στις ημέρες μας τόσα πολλά. Διότι τα ζευγάρια δεν ζουν εν Χριστώ. Δεν ζουν με τον νόμο του Θεού τα ζευγάρια. Οπότε υπερισχύει ο διάβολος. Και όπου διάβολος, εκεί διχόνοια. Χάσαμε τη Μικρά Ασία, σας είπα. Και πολλές αιτίες είναι αφενός μεν ο εγωισμός μας και αφετέρου το ότι δεν ξέρουμε να κυβερνήσουμε. Από τον εγωισμό μας νομίζουμε ότι ξέρουμε να κυβερνάμε. Αν δεν ξέρεις να κυβερνήσεις το σπίτι σου και το διέλυσες, και γι' αυτό πολλοί δεν φτάνει που διαλύουν τα σπίτια τους, θέλουν να μου γίνουν να κυβερνήσουν και το μεγάλο σπίτι που λέγεται Ελλάδα και έχουν διαλυμένη οικογένεια. Αντί να είναι υπόδειγμα χριστιανικής αρετής, έχουν διαλυμένες οικογένειες, αδελφοί μου. Γέμισε η Βουλή, μην πω από τι έχει γεμίσει. Όπως ρώτησα εγώ τα παιδάκια, πόσοι είστε από γονείς χωρισμένους, και εκεί να δείτε πόσα σήκωσαν τα καημένα τα χέρια τους. Για ρωτήστε να δείτε πόσοι εκ των βουλευτών είναι χωρισμένοι ή κάτι άλλο, οτιδήποτε. Εκεί θα δείτε, αδελφοί μου, πόσοι θα σηκώσουν το χέρι τους και θα τους πει κανείς, βρε δεν μπόρεσες να διοικήσεις το σπίτι σου και το διέλυσες, το βούλιαξες το καράβι. Έχεις την τόλμη να κυβερνήσεις και τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ο εγωισμός είναι καταστροφικός, αδελφοί μου. Η μεγάλη ιδέα που έχω για το πρόσωπό μου και τον εαυτό μου, η μεγάλη ιδέα του εαυτού μου, και γι' αυτό ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Είναι και ο διάβολος, είναι και ο κόσμος, αλλά ο εαυτός μας. Θα συνεχίσουμε με ένα άλλο βίντεο, αγαπητοί μου αδελφοί. Διαδώστε το κανάλι μας, γραφτείτε εκεί που γράφει η εγγραφή, να το διαδίδετε, και δεν ξεχνάω να είμαι ευγνώμων προς όλους τους κτήτορας της Ιεράς Μονής μας. Το Σαββάτο σας περιμένουμε στο μνημόσυνο της γερόντισσάς μας Παϊσίας. Χαίρετε.